Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Μπαρδούνια και σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Τι γίνεται, πώς πάμε, γιατί βλέπω ότι δεν είναι μόνο στην Καμπούλ που γίνεται της κολάσεως και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό γίνεται χαμός, κρίνοντας και από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, όπου τελικά πού καταλήξαμε. Για βοηθήστε μας να καταλάβουμε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα πού καταλήξαμε χθες. Κοιτάξτε, η χθεσινή συζήτηση, παρά το ότι κράτησε γύρω στις 5 ώρες, τόσο περίπου κράτησε, δεν νομίζω ότι φώτισε ιδιαίτερα την κατάσταση, τα πράγματα, και κυρίως δεν φώτισε καθόλου με ευθύνη των περισσότερων κομμάτων, εκτός από το δικό μας, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, δεν φώτισε, κύριε Μπαρδούνια, τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους κάθε χρόνο έχουμε επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές, είτε αυτές είναι πυρκαγιές, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι καταστροφές από σεισμούς. Ξέρετε, όταν επαναλαμβάνεται κάτι, το πρώτο που αποδεικνύεται είναι ότι δεν παίρνονται τα αντίστοιχα, τα ανάλογα, τα αναγκαία μέτρα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις αιτίες, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η χθεσινή συζήτηση δεν προσέφερε τίποτα το ιδιαίτερο στην ανάδειξη. Μην ξέρεις το συγγνώμη του Πρωθυπουργού. Με ευθύνη βεβαίως και της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και των υπολείπων αστικών κομμάτων που επέλεξαν να παίξουν με τις εντυπώσεις, επέλεξαν πολλές φορές ακόμα και να χειδεολογήσουν με επιχειρήματα βάζοντας στη ζυγαριά νεκρούς, στρέμματα και ούτω καθεξής. Τα ακούσαμε χθες αυτά. Και όσοι παρακολούθησαν τη συζήτηση βεβαίως του σηκώθηκε η τρίχα κυριολεκτικά με αυτά που ακούνε. Και εν πάση περιπτώσει επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί για άλλη μια φορά η μεγάλη καταστροφή, ιδιαίτερα με τις τελευταίες πυρκαγιές, κύριε Μπαρδούνια, και να αποδοθεί σε αυτή την πολύ βολική εξήγηση και αιτία της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής ή της λεγόμενης κλιματικής κρίσης. Ουδής αμφισβητεί βεβαίως ότι αυτή υπάρχει και εξελίσσεται τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την έλλειψη των αναγκαίων μέτρων. Δηλαδή δεν μπορεί όταν έχεις μια χώρα η οποία έχει αρκετά δάση, όπως είναι η χώρα μας, και ένα ανάδειλφο ιδιαίτερο με πάρα πολλές απαιτήσεις, να δίνεις 1,5 εκατομμύριο την ώρα που σου ζητάνε στα δασαρχεία της χώρας, την ώρα που αυτά σου ζητάνε 17. Για να εκτελέσουν στοιχειώδες δασικές εργασίες μέσα στο δάσος, καθαρισμούς και ούτω καθεξής. Για να μην μιλήσουμε βεβαίως για την υποστελέχωση της πυροσβεστικής, για τις ελλείψεις στον συντονισμό, για τις μεγάλες ελλείψεις στα μέσα και στα υλικά που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, και βεβαίως για την απουσία, και εδώ βρίσκεται νομίζουμε η αιτία, για την απουσία οποιασδήποτε πολιτικής διαχείρισης του δασικού πλούτου της χώρας, ενός τεράστιου πλούτου της χώρας, με ευθύνη όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμενων, κύριε Μπαρδούνια. Αυτά δεν συζητήθηκαν χθες, όπως αν είχε την υπομονή κάποιος να καθίσει να ακούσει όλη τη συζήτηση. Φαντάζομαι, αν αφαιρέσετε τους δημοσιογράφους που λόγω επαγγελματικής διαστροφής το κάναμε, ναι, πολλές φορές το σκεφτόμαστε και αυτούς για το τι τραβάνε κυριολεκτικά. Και παρά το ότι λοιπόν η συζήτηση κράτησε 5 ώρες, δεν φώτισε ιδιαίτερα αυτά τα ζητήματα. Εμείς θα εξακολουθήσουμε ως κόμμα βεβαίως να τα θέτουμε. Θα εξακολουθούμε να ζητάμε την ενίσχυση της πυροσβεστικής, την ενίσχυση της δασοπροστασίας, την ενίσχυση της πρόληψης, κύριε Μπαρδούνια, αυτή είναι η μαγική λέξη. Και για να προλαβαίνονται αυτές οι φυσικές καταστροφές, και βεβαίως θα καλέσουμε και από το δικό σας ραδιόφωνο και από το δικό σας σταθμό και την εκπομπή και το λαό να αρχίσει να σκέφτεται λιγάκι πιο βαθιά, λιγάκι πιο σοβαρά αυτά τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας των φυσικών καταστροφών και για το πόσο εκτεθειμένος πραγματικά είναι κάθε φορά σε όλα αυτά, την ώρα που υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει επιστήμη, υπάρχει τεχνολογία για να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον
Οι περισσότερες από αυτές τις συνέπειες. Αυτό... Είτε η πολιτική βούληση και η χρηματοδότηση. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε πολλές φορές ακόμη για το θέμα των πυρκαγιών και τις συνέπειες. Θέλω να ελπίζουμε να μην μας δοθεί ευκαιρία, να μην έχουμε άλλες πυρκαγιές, αλλά πολύ φοβάμαι, συγγνώμη που σας διακόπτω, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε ξανά επαναλήψεις αυτών των τραγικών. Ελπίζω να μην έχουμε. Κύριε Δελή, να πάω λίγο στο άλλο θέμα, πολύ σοβαρό. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τελειώσει την ανοχή εναντί των ατόμων που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα τα οποία κάποιοι τα θεωρούν σκληρά, κάποιοι θεωρούν ότι είναι δίκαια, τα οποία στρέφονται κατά αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Και υπάρχει το ερώτημα, τέθηκε και χθες στη Βουλή, τελικά δικάζουν αυτά τα μέτρα την ελληνική κοινωνία ή όχι? Χωρίζουν τους Έλληνες σε δύο πλευρές, στους καλούς και στους κακούς, ή μήπως τελικά πρέπει κάποια στιγμή και το κράτος να πατήσει πόδι και να πει παιδιά, για το καλό όλων, για την υγεία της χώρας, πρέπει να υποχρεωτικά να εμβολιαστούν όλοι? Σας απαντώ απερίφραστα λοιπόν και από την αρχή ότι πράγματι διχάζουν και διαιρούν το λαό αυτά τα μέτρα. Αλλά επιμένουμε ως ΚΚΕ η συζήτηση, κύριε Μπαρδούνια, να θέσει το συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Αν κανείς σκεφτεί γύρω από αυτό το συνολικό πλαίσιο, τότε πράγματι θα αναγνωρίσει την μεγάλη συμβολή που έχει το εμβόλιο στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Όμως δεν θα σταθεί μονάχα στο εμβόλιο. Θα χρειαστεί να σκεφτεί και θα χρειαστεί να ζητήσει και την ενίσχυση του συστήματος, του δημόσιου συστήματος της υγείας. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Με ευθύνη και τη σημερινή κυβέρνηση. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Σήμερα έγραψε η Καθημερινή ότι περίπου 20.000 εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό αυτό. Νομίζω ότι είναι υπερβολική αυτή η εκτίμηση. Με βάση τα ίδια τα στοιχεία που δίνουν τα σωματεία και οι σύλλογοι των υγειονομικών, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά. Αλλά θα επανέλθω, αν μου επιτρέπετε, στο ζήτημα της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Το βασικό λοιπόν ζήτημα για να αντιμετωπίσεις ένα υγειονομικό ζήτημα, κύριε Μπαρδούνια, θεωρούμε ότι είναι το σύστημα υγείας που διαθέτει κάθε χώρα. Και αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί. Δεν έχει γίνει μέχρι τα τώρα, παρά το ότι έχουμε 18-19 πόσους μήνες έχουμε που εξελίσσεται η πανδημία και η οποία εξελίσσεται με το δυσμενέστερο κάθε φορά σενάριο, βρισκόμαστε ήδη στο τέταρτο κύμα. Δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς που συγκεντρώνονται οι άνθρωποι και εργάζονται. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας, μέτρα αρέωσης, αν θέλετε, του επιβατικού κοινού στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι ταξιδεύουν με το μετρό, με τα αστικά λεωφορεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των μεγάλων πόλεων, όσοι ταξιδεύουν με τα αεροπλάνα, μπορούν να καταλάβουν, εύκολα μπορούν να θυμηθούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ταξιδεύουν. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την αρέωση των μαθητών στα σχολεία. Τίποτα λοιπόν από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση, τα παρακάμπτει όλα αυτά, τα παραμερίζει και συζητάει για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Απαντάμε λοιπόν, βεβαίως και θα συζητούσαμε την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, εφόσον θα τηρούνταν όλες οι προηγούμενες προϋποθέσεις, βασικές κατά την άποψή μας για την αντιμετώπιση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όμως να σκεφτούμε και το ότι έχουν καθυστερήσει οι εμβολιασμοί στη χώρα μας, και αυτό είναι με ευθύνη της κυβέρνησης. Βρισκόμαστε στο 50, στο 54, δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Πάντως κάπου εκεί είναι το γενικό, το συνολικό ποσοστό του εμβολιασμού στον πληθυσμό της χώρας. Έχει καθυστερήσει λοιπόν ο εμβολιασμός χαρακτηριστικά τους προηγούμενους μήνες. Και κατά την άποψή μας δεν έχει επικοινωνηθεί και με τον κατάλληλο εκείνο τρόπο που χρειάζεται. Αν εξαιρέσουμε ένα κομμάτι του πληθυσμού, πολύ μικρό κατά την άποψή μας, οι οποίοι διέπονται από αναρθολογικές απόψεις, τι να σας πω τώρα, στην Αμερική για παράδειγμα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη. Εδώ βέβαια βρέπει κανείς και τους καρπούς των εκπαιδευτικών συστημάτων και το ότι διδάσκονται τα παιδιά μας στα σχολεία και στη χώρα μας και στην Αμερική, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, συνδέεται πάντως. Υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι από αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους φόβους, εν πάση περιπτώσει, τις δικές τους αναστολές. Με αυτόν τον κόσμο λοιπόν το κράτος θα πρέπει να συνομιλήσει. Η υπεύθυνη πολιτεία θα πρέπει να συνομιλήσει. Θα πρέπει να συγκροτήσει ειδικές επιτροπές στα νοσοκομεία, εν πάση περιπτώσει σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους,
έτσι ώστε να προσπαθήσει να πείσει αυτόν τον κόσμο, να τον καθησυχάσει, να το αποδείξει ότι τίποτα δεν είναι αυτό, ότι δεν είναι το εμβόλιο ένα πράγμα το οποίο πρέπει να φοβάται, ότι είναι μια κατάκτηση της επιστήμης, για το εμβόλιο μιλώ, ότι είναι ένα όπλο της επιστήμης, ότι είναι μια ανάγκη και ένα δικαίωμα σε τελική ανάλυση της ανθρωπότητας και του λαού απέναντι στην πανδημία. Αντί για αυτό τι βλέπουμε, κύριε Μπαγούνια, βλέπουμε αυτό να γίνεται μέσω εκφοβισμού, μέσω τρομοκράτησης, να γίνεται μέσω εκβιασμού, να ποινές και τιμωρίες κάθε μέρα από τα τηλεοπτικά παράθυρα, να γίνονται τηλεοπτικές δίκες αυτών που έχουν τους δικούς τους δισταγμούς για να εμβολιαστούν, αντί να επιχειρείται μια θετική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να πιστούν. Γιατί δεν πείθεις κάποιον όταν τον τρομοκρατείς και τον φοβίζεις και τον απειλείς και τον τιμωρείς. Σωστό. Του δημιουργείς την διάθεση να κάνει το αντίθετο από αυτό που θέλεις. Δεν το βοηθάς πάντως να οδηγηθείς στη σωστή επιλογή. Πείτε μου κάτι, κύριε Δελή. Που είναι το εμβόλιο, την πρόταση του αυτού που είπε ο Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, σήμερα ότι θα πάνε τους εμβολιασμούς έξω από τις εκκλησίες. Πώς το βλέπετε, θα μπορούσε να βοηθήσει? Θεωρούμε, κύριε Μπαρδούνε, ότι όσο πιο μαζική γίνεται η εμβολιαστική, να το πω, καμπάνια, τόσο πιο θετικά θα είναι τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε τέτοιου είδους αναστολές εμείς. Οπουδήποτε λοιπόν μπορούν να στηθούν εμβολιαστικά κέντρα, να στηθούν. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή όταν καλέσαμε από την κυβέρνηση να μην οδηγηθεί στη λογική τελικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε όπου τα εμβόλια ερχόταν με το σταγονόμετρο, την ώρα που στη διεθνή αγορά κυκλοφορούσαν και άλλα εμβόλια και εξακολουθούν να κυκλοφορούν, και το τι μεγάλες καθυστερήσεις έφερε όλη αυτή η κατάσταση και τι, αν θέλετε, και όλη αυτή η καθυστέρηση δημιούργησε και πόση τροφή έδωσε και σε ένα σωρό συνωμοσιολογικές και ανορθολογικές θεωρίες γύρω από τα εμβόλια. Κάθε τι λοιπόν που συμβάλλει στην ανάπτυξη της εμβολιαστικής κάλυψης μας βρίσκει σύγχρονος. Κύριε Δελή, επειδή η καθημερινότητα μας έχει και άλλα θέματα και σημαντικά και θα τα βρούμε όλα μπροστά μας, θέλω να πάω στο νέο πλαίσιο για τις απεργίες που είναι εγκύκλειος που βγήκε από το Υπουργείο Εργασίας σήμερα. Και μάλιστα, από ό,τι είδα υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις και μάλιστα είναι αρκετοί που λένε ότι το πλαίσιο αυτό ουσιαστικά βάζει τα φόπλακα στη δυνατότητα απεργιών. Βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύει και τον αυτόν που θέλει να απεργήσει, αλλά και αυτόν που δεν θέλει να απεργήσει και θέλει να πάει να εργαστεί. Κοιτάξτε, προκειμένου να απαντήσω στην ερώτησή σας, θα το κάνω επιχειρώντας να φωτίσω τη συνολική εικόνα και να πω ότι αυτό δεν είναι ένα καπρίτσιο μιας της σημερινής κυβέρνησης, η οποία έχει κάποιους κακούς υπουργούς. Είναι ένα συνολικό σχέδιο που αναπτύσσεται και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι ώστε να παρεμποδιστούν οι κινητοποιήσεις, οι αγώνες, οι απεργίες των εργαζομένων εν τη γενέση τους. Και μιλάμε για τους χώρους εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν προηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δημιούργησε, μάλλον έβαλε ακόμα περισσότερα εμπόδια στην απόφαση κήρυξης μιας απεργίας, και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, αξιοποιεί αυτό το νομοθέτημα του ΣΥΡΙΖΑ και περνώντας τις διατάξεις για ηλεκτρονικές και άλλου τέτοιου είδους ψηφοφορίες, πολλές φορές με τους ίδιους τους προϊσταμένους πάνω από το κεφάλαιο των εργαζομένων που θα ψηφίζουν, γιατί αυτή θα είναι η κατάσταση, να μην γελιόμαστε, έρχεται και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν να προσθέσει ακόμα περισσότερα εμπόδια στην ανάπτυξη των αγώνων. Τι μαρτυρά όμως αυτό, κύριε Μπαρδούνια? Μαρτυρά το φόβο τους για την πολιτική την οποία υλοποιούν. Ξέρουν και αυτοί πάρα πολύ καλά, δεν είναι ανόητοι, κάθε άλλο, ότι η πολιτική τους θα δημιουργήσει αντιδράσεις. Ότι όταν έχει μια πολιτική η οποία κτυπά δικαιώματα, μειώνει μισθούς, αφαιρεί δικαιώματα, δημιουργεί ακόμα πιο μαύρο ασφαλιστικό μέλλον για το λαό και για τις λαϊκές οικογένειες, τότε είναι μοιραίο και αντικειμενικό να περιμένει κανείς ότι θα αναπτυχθούν αγώνες. Και να είναι σίγουρο ότι θα αναπτυχθούν αυτοί οι αγώνες και όλα αυτά τα μέτρα που απεργάζονται, η ίδια η πάλη, η λαϊκή πάλη, η εργατική πάλη θα τα παραμερίσει, και, γιατί τίποτα τελικά δεν μπορεί να σταματήσει την πάλη του ανθρώπου, το δικαίωμά του για μια καλύτερη ζωή. Μάλιστα. Βέβαια το θέμα είναι τι θα γίνει, διότι
Όπως φαίνεται, οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις θα αυξηθούν, ενδεχομένως να υπάρξουν απεργιακές κινητοποιήσεις και με βάση τη νέα εγκύκλιο θα έχουμε σημαντικές τριβές και αντιδράσεις. Το ερώτημα είναι, τα πολιτικά κόμματα τι θέση θα πάρετε? Το κουκού είναι ξεκάθαρο, αλλά... Να σας πω κάτι, κύριε Μπαρδούνια. Η εκτίμησή σας είναι σωστή. Πράγματι, θα αυξηθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις και πρέπει να αυξηθούν κατά την άποψή μας. Δεν μπορεί η κοινωνική πλειοψηφία να αυτοκτονήσει. Αλλά πείτε μου εσείς, γιατί είναι δηλαδή αποδεκτό, γιατί είναι νόμιμο και δημοκρατικό να εκλέγεται μια κυβέρνηση με λιγότερο ακόμα και από το 40% και δεν μπορεί ένα σωματείο σε μια επιχείρηση, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο, να αποφασίσει απεργία με το ίδιο ποσοστό επί των παρόντων? Στη μια περίπτωση εκλέγουμε κυβέρνηση με μια κυβέρνηση μειοψηφίας στην ουσία, και στην άλλη δεν μπορούν οι εργαζόμενοι, οι εργάτες εκεί, αυτοί που συμμετέχουν στη συνέλευση, να αποφασίσουν μια απεργία και πρέπει να έχουν το 50-1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με μητρώα τα οποία θα τα έχει το Υπουργείο Εργασίας. Αυτή είναι η δουλειά του Υπουργείου Εργασίας, να ελέγχει τα εργατικά σωματεία. Η δουλειά του Υπουργείου Εργασίας, κύριε Μπαρδούνα, κατά την άποψή μας, είναι να ελέγχει τους μεγάλους εργοδότες, να ελέγχει τις μεγάλες επιχειρήσεις και να επιδιώκει να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία, η φιλολαϊκή όμως, όχι αυτή που υπάρχει τώρα, γιατί αυτή δεν είναι τέτοια. Αυτή είναι η δουλειά του Υπουργείου Εργασίας. Όχι να κοιτάει να ελέγχει τη συνέλευση. Θα δούμε κάποια πρωτοβουλία από το ΚΚΕ με αφορμή αυτή την εγκύκλιο. Ξέρω ότι έχετε κάνει σειρά δράσεων, αλλά... Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι θα απαντήσουν τα σωματεία και πολιτική απάντηση βεβαίως θα υπάρξει από το κόμμα μας, αλλά σε κάθε περίπτωση το λόγο έχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τις οργανώσεις τους. Θα το αντιπαλέψουν, να είστε βέβαιος γι' αυτό. Δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα για να περνάνε έτσι στον ντούκο. Ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Μιχάλης από την Νίκαια, λέει το εξής. Έχει δουλέψει ποτέ κανείς ιδιωτική επιχείρηση? Αν έχει δουλέψει, θα έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και να τραλαίνεις να κάνεις απεργία, φοβάσαι γιατί αύριο ίσως δεν έχεις τη δουλειά σου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, κύριε Μπαρδούνια, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τι γίνεται στα γκέτο της εργοδοσίας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και πιστέψτε με, οι κομμουνιστές οι οποίοι και οι κομμουνίστριες που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους προσπαθούν πολλές φορές και με κίνδυνο της ίδιας της εργασιακής τους θέσης. Είναι εκατοντάδες, χιλιάδες οι απολύσεις αυτών των εργαζομένων στην προσπάθειά τους να οργανώσουν και να συνεγείρουν τους εργαζόμενους έτσι ώστε να διεκδικήσουν. Ο φόβος είναι απολύτως δικαιολογημένος για τους εργαζόμενους. Τους κατανοούμε τους εργαζόμενους. Απλώς αυτό που τους λέμε κάθε φορά είναι ότι με το φόβο δεν κερδίζεις τίποτα. Θα πρέπει να ξεπεραστούν αυτοί οι φόβοι και στους χώρους εργασίας, εκεί που πραγματικά συντελείται και η εκμετάλλευση, γιατί εκεί συντελείται η ταξική εκμετάλλευση, αυτοί οι χώροι να αποτελέσουν τις αιστείες της αντίστασης και του αγώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δελή, δυστυχώς πρέπει να πάμε, η ώρα πέρασε και πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.